κύριοι είχαν παρενόχληση γενικότερα. Τι παρενόχληση, για μιλήστε. Έλα, έλα Γιώργο. Πες τα. Μπορεί να φανήκαμε στον κόσμο λίγο κρύοι, γιατί η εκδήλωση συμπάθειας ήταν μερικές φορές μεγάλη. Δηλαδή, πώς. Και δεν μπορούσαμε να το χειριστούμε. Του στυλ μπαίνει μια κοπέλα στο χαμαρίνι, κλείνει την πόρτα, ας πούμε. Έχεις δει Beatles συναυλίες παλιές που λυποθυμάγανε τα κοριτσάκια και όλα αυτά. Μια τέτοια εσείς κατάσταση. Δηλαδή του τύπου, ξέρω εγώ, έχει πάει τούτος εδώ με τον Κωνσταντίνο, δεν θυμάμαι, να φάνε μπουγάτσα. Και τους παίρνουν βρέφα κάτι κοριτσάκια την πλατεία και μπουκάρουν μέσα στο μπουγατσάδικο και τους φυγάδευσε ο. Ο μπουγατσά. Ο μπουγατσά από πίσω. Συγγνώμη, σας φυλάγανε, σας τραβάγανε και τέτοια. Αγώνα πήγαμε να δούμε. Κυριακή μεσημεράκι λέμε θα πάμε να δούμε έναν αγώνα σαν άνθρωποι, να βρούμε ένα καφέ απόμερο. Και μας γεύτηκαν γύρω στα. Ψάχναμε σε κάτι λαγκάδια, ξέρω εγώ, να βρούμε κάποια τηλεόραση να δούμε ένα παιχνίδι έτσι της προκοπής με την ησυχία μας. Και από το πουθενά σκάσανε γύρω στα 1.000-1.500 κοριτσάκια και πήγαν να σπάσουν εδώ. 7.500 κοριτσάκια, φαντάσου. Είχαν ποδοπατήσει άλλα 10.000 που ήταν μπροστά. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Δεν. Βασικά δεν έπαιζε να ήταν από παραλιακή, ας πούμε, να πιούμε ένα καφέ ήρεμα, γιατί μαζευόταν κυρίως πιτσιρίκια. Αυτό ήταν δηλαδή. Και θέλανε αυτό. Εκεί που έπαιρνε στο καφέ σου, ας πούμε, καθόμασταν. Είχαμε πάει σε μια σκοτεινή γωνιά, είχαμε πάει πίσω-πίσω και μας. Σας χαλάγανε και το χτένισμα, σας τραβάνε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι κάνει ότι όλοι μα τραβάνε τα μαλλιά. Αλλά φαντάζεσαι να πα να πιει ένα καφέ με του φίλου σου και να γίνεται αυτό, είναι λίγο περίεργο. Τι καλά έχουμε. Για όσους δεν έχουν και μια κοπέλα, δεν πειράζει. Για όσους έχουν και μια σχέση, δεν νιώθουν λίγο περίεργο η κοπέλα που έχει. Για όσους έχουν και δύο σχέσεις. Ναι, για όσους έχουν και δύο σχέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο γκρουπ.